είστε δημοσιογράφοι και θα ρωτήσετε ακριβώς ότι έχετε κατά νου, όσο δύσκολο και αν είναι. Καλημέρα για όλα. Εγώ θα συμφωνήσω όσον αφορά στην τοποθέτηση για το χρηματικό ποσό. Όπως είχαμε γράψει και στη Σπόρντε την περίοδο που είχε βγει στην εντύπωση του κ. Ζαβρίδη, ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Και οπότε αφού τα λεφτά υπάρχουν και είναι και ένα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δωράκι, μάλιστα, όπως και ο ίδιος, αυτό το ποσό ένα μέρος θα δοθεί σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έχω τοποθετηθεί το ποσό μέσα από την κορυφαία αδερφή εφημερίδα που συνεργαζόμαστε. Μετά τη συνέντευξη που μας δώσατε, ακριβώς την ίδια μέρα επικοινωνήσαμε με το γραφείο του κ. Ζαβρίδη, ενημερώσαμε για τα πάντα και μας είπαν ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια τοποθέτηση. Μάλιστα, μας στο ρεπορτάζ μας, για να είμαστε έγκυροι, είχαμε γράψει και τοποθέτηση. Η ανακοίνωση αυτή βγήκε μετά από μια εβδομάδα. Η τελευταία ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε και σε όλα τα site. Γιατί μέχρι τότε δεν είχε ασχοληθεί κάποιο από την ορίζον. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι θα ήταν μεγάλη διαφήμιση και για το άθλημα και για όλους μας. Εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που είμαι εκτός χώρου, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μέσα από αυτό θα μπορούσαν να μπουν και πολλοί άλλοι. Μιλάω ως φάιντ από αυτή τη στιγμή. Πολλοί θα πούνε ότι παίρνω το μέρος κάποιου και κάποιο άλλο εκεί. Κάποιο μέρος πρέπει να πάρουμε. Τα θέματα υπάρχουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν έχω ερωτήσεις έχω να κάνω. Τα έχω απαντήσει τα πάντα. Δεν υπάρχουν κάποιες πορείες. Ευχαριστούμε, Στέλνου. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σταμάτη, το ερώτημά μου σε σένα. Πολλά βίντεο στο YouTube σε δείχνουν να πανηγύρεις παρέα με τον Μιχάλη 2002-2003. Κάνετε μαζί ταξίδια, εγκάρλι φίλοι, όπως λέει και η κυρία Γεωργία Πιντάκου. Τι συμβαίνει τώρα? Γιατί γίνεται μια κατάσταση, βγαίνει εσύ στην τηλεόραση, βγαίνει ο Μιχάλης στην τηλεόραση, υπάρχει μια έφτρα. Γιατί? Εντάξει, έφτρα μπορεί να υπάρχει, αλλά όλα αυτά που γίνονται στην τηλεόραση δεν γίνονται για τα προσωπικά μας. Τα προσωπικά μας αφορούν εμένα και τον συγκεκριμένο αθλητή. Δεν θέλω να πω κάτι για αυτά. Ξέρει πολύ καλά αυτός τι έχει γίνει και εγώ ξέρω και κάποιοι από εδώ από το τραπέζι γνωρίζουν. Αυτό που γίνεται στην τηλεόραση γίνεται και τον αγώνα. Εντάξει. Απάντησα. Όπως έκανα για τον κάθε αθλητή που θα έβγαινε και θα έλεγε δεν παίζω, ας πούμε. Δηλαδή το θεωρώ αυτό που έκανα με την Κόντε, εντάξει, το κάνω για χιουμοριστικούς λόγους. Με γνωρίζετε όλοι, έτσι. Το στυλ μου, ότι δεν ήθελα να το προσβάλλω. Το έκανα για χιουμοριστικούς λόγους αυτό περισσότερο. Αλλά σίγουρα θα μπορούσα να με βγάλω την Κότα και να τον έλεγα Κότα, ας πούμε. Θεωρώ ότι ένας αθλητής που δεν βγαίνει να παίξει πάνω στο ρινγκ και βρίσκει προθέσεις όπως τα επίπεδα και διάφορες άλλες βλακίες, ότι είναι Κότα. Δηλαδή, όλοι έχουμε παίξει μπουνιές εδώ, όλοι έχουμε ανέβει στο ρινγκ, περισσότεροι εδώ, μάλλον όχι όλοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δηλαδή, ένας αθλητής όταν δεν θα ανέβει με τον άλλον, μεταξύ μας στο γυμναστήριο θα πούμε α, αυτός δεν παίζει γιατί φοβάται. Αυτό. Εντάξει, πήρε έκταση βέβαια, έπαιξε και σε κανάλια μεγάλα. Το έμαθε ο πολιτικός μου, τον πείραξε. Και αφού τον πείραξε, έπρεπε να ανέβει πάνω να μου δείξει ότι δεν είναι Κότα. Από τη στιγμή που τον είπα εγώ Κότα. Αυτό έπρεπε να κάνει. Αυτό πιστεύω. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε. Πέρα από αυτό, ναι. Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, εσύ και ο Μιχάλης έχετε συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο μιας μάχης σας? Σε ένα τέτοιο. Όχι. Είμαι διαθετημένος να το κάνω εγώ. Έχει γίνει αυτό και στο εξωτερικό, όπως ξέρεις. Έχει πάρει παίχτη κάποιον άλλον. Είμαι διαθετημένος να το κάνω. Φίλος δεν είμαι διαθετημένος να γίνω πάλι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι. Αλλά μπορώ να φερθώ πολύ επαγγελματικά, να δώσω με τα χέρια, να τηρήσω τους κανόνες του επαγγελματισμού και να γίνω αγώνας. Εννοείται και είμαι διαθετημένος να μιλήσω, αν χρειαστεί. Έχω κανένα πρόβλημα. Βασικά, όταν ο Μιχάλης Ζαβρίδης είχε μιλήσει για τα χρήματα, ότι θα δεχτεί αν υπάρχουν τα χρήματα, είχε θέσει δύο όρους. Ένα είναι να πάρει τα χρήματα από την υπογραφή, τα μισά. Και για το δεύτερο όρο είχε θέσει έναν ιδιαίτερο όρο. Έλεγε ότι πρέπει να είναι δεσμευμένα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και να τον περιμένουν να τα πάρει μία μέρα πριν τον αγώνα. Δεν ξέρω αν έχει προβληθεί αυτό, αν μπορεί να γίνει αυτό και αν είναι απέτηση λογική ή παραλογική. Δεν ξέρω γιατί το θέλω να συζητήσετε αυτό το πράγμα.
Χριστό Μπάρδα, χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνεις αυτήν την ερώτηση, γιατί δεν το διευκρινίσαμε πριν και είναι σημαντικό, μια και πλέον όντως και εγώ δεν σας κρύβω, προσπαθώ να μαντέψω τι άλλο μπορεί να βρει για να αποφύγει το παιχνίδι. Γιατί με βοηθάς τώρα με την ερώτηση που κάνεις. Καταρχήν είχε πει το υπόλοιπο ποσό να είναι δεσμευμένο και δεν, θεωρώ ότι δεν είχε πει να αποταμιευτεί μία μέρα πριν, μετά τον αγώνα, αλλά να είναι δεσμευμένο στο όνομά του. Εμείς λοιπόν πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και του είπαμε πριν τον αγώνα θα τα πάρεις τα 50. Και όπως ακούσατε πριν από τη Στεφάνεια. Κρατάει την προκαταβολή. Κρατάς την προκαταβολή και δεν παίζεις, εάν δεν υπάρχουν τα 50 πριν τον αγώνα. Άρα δεν υπάρχει κάτι να φοβηθεί. Γιατί σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στη λογική του ότι εντάξει, πολλά συμφωνητικά υπογράφονται και μετά θα τρέχουμε στα δικαστήρια και όλα αυτά. Οκ, χαμένος όμως δεν βγαίνει γιατί κρατάει τα 50. Αγώνας δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς. Άρα δεν υπήρχε ούτε εκεί κάποιος φόβος, αλλά παρόλα αυτά, εάν εκείνος πει το ναι τελικά, είμαστε διατεθειμένοι και το υπόλοιπο ποσό να είναι δεσμευμένο. Θα τη βρούμε αυτή τη λύση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Και από εκεί και έπειτα, μια και επίσης πολύ σωστά το έθεσες, όχι, θα σου πω εγώ αν συνηθίσετε στο εξωτερικό, που γνωρίζω πολύ καλά τον Ντάρικ Σόλακ, είχα συνεργαστεί με τον Χάρι Γκόριαν, τον Καντέρ Μαρούφ, προμότερ Ιταλούς όπως ο Νομπιάτζιο, Γερμανούς, Ταϊλανδούς που βρεθήκαμε εκεί ένα μήνα. Όχι, δεν συνηθίζεται. Τα χρήματα, σχεδόν όλο το ποσό, το παίρνουν μετά τον αγώνα. Νομίζω ο Πέτρος ή ο Μάνος με τον Κίμωνα κάπου είχατε γράψει ότι τα λεφτά έρχονται με τον αγώνα, με χορηγίες και τηλεοπτικά δικαιώματα. Όλοι, ακόμα και στην Αμερική που μιλάμε για business δισεκατομμυρίων και έχουν στην άκρη δισεκατομμύρια, δεν είναι ελληνικά promotion που παλεύουμε από διοργάνωση σε διοργάνωση. Ακόμα και εκεί πληρώνουν μετά τον αγώνα. Εγώ που έχω πάει εξωτερικό, είτε συνοδεύοντας το Σταμάτη τόσες φορές, είτε μέσω άλλων αθλητών, πολλές φορές ούτε καν προκαταβολή δεν δίνανε. Ειδικά για τον Μιχάλη Ζαμπίδη και το γνωρίζετε όλοι στο χώρο, άλλο που τότε δεν είχε πάρει έκταση. Το 2007 δεν πήρε καν τα χρήματα όταν έπαιξε στο ΆΚΑ που είχε παίξει τότε. Ήτανε να πάρει 50.000 που δεν τα πήρε ποτέ. Δηλαδή, ούτε καν προκαταβολή δεν δίνουν. Και εδώ τώρα δίνουμε τα μισά χρήματα μπροστά με την υπογραφή και τα υπόλοιπα μία μέρα πριν. Άρα, δεσμευμένα, δεσμευμένα. Το θέμα είναι να έρθει να καθίσει σε ένα τραπέζι και να μας πει «αυτό δεν μου αρέσει». Μα δεν έγινε ούτε καν αυτό δεν έγινε. Μία ανακοίνωση. Θα παίξω αν υπάρχουν τα χρήματα. Και εκεί τελείωσαν όλα από τη μεριά τους. Μια δεύτερη ερώτηση, επειδή καταλαβαίνω και πριν ότι η δικιά σου άποψη είναι ότι φοβάται αυτόν τον αγώνα που κάνει ο Ζαμπίδης. Νομίζω καταλαβαίνεις ότι σαν ένας άνθρωπο μπορεί να δυσκολευτεί να το πιστέψει αυτό, με την έννοια ότι ο Μιχάλης έχει παίξει με πολύ μεγάλα ονόματα. Και τώρα ετοιμάζεται να παίξει ένα αγώνα στην Ρωσία, ένα αθλητή που του σπάσε το σαγόνι, που είναι γνωστό ότι χτυπάει να κάνει, κάνει ζημιά στου αντιπάλου του. Μήπως το κάτω είναι φόβο, μήπως είναι εγωισμό, όπω τύχει το εγωισμό του με όλα αυτά τα ακουστικά, μήπως είναι κάτι άλλο που στο μυαλό του. Δεν γνωρίζω. Χριστό μου, πέρα από τις πολύ ωραίες τοποθετήσεις που κάνεις γενικά τελευταία, γιατί σας διαβάζω όλους και έχεις γράψει πολύ εύστοχα πράγματα και για το χώρο των προμόσεων, γενικότερα και τα έχω σχολιάσει και δημόσια. Και σήμερα κάνεις πολύ ωραίες ερωτήσεις και μπράβο σου. Φόβος. Όταν έχεις βρεθεί, θα σκεφτεί κάποιος απέναντι στο Μασάτο. Γιατί να φοβάσαι. Ο Σταμάτης έχει την ιστορία του, έχει τη ζώνη την ίδια, έχει παίξει με κάποιους εκ των αντιπάλων που είναι κοινοί, όπως είναι ο Μπάρις Νέζεφ, ο Τζενκ Μπεχίτς. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα έχει μία μεγάλη πορεία. Σίγουρα δεν είναι ο Μπουακά. Παρ' όλα αυτά, εδώ υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά πάρα πολύ σημαντική. Όταν έχεις χτίσει και δικαίως μία μεγάλη ιστορία, και έχεις με τον τρόπο σου δείξει ότι είμαι στην κορυφή του Everest και όλοι οι άλλοι είναι θαμμένοι κάτω από τη γη και δεν φαίνονται καν, οι Έλληνες. Και όταν δυστυχώς, γιατί δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία και η πορεία του, δεν έχεις βγάλει και κανέναν άλλον Έλληνα προς τα έξω που θα μπορούσες να το κάνεις, πας και παίζεις σε τόσες διοργανώσεις. Πάρε ένα παιδάκι από αυτά τα ταλαντούχα τα τόσα που έχει η χώρα και βάλει το εκεί για ένα pre-game. Δηλαδή, θυμάμαι το Σταμάτη που από τότε που ξεκίνησα τη διοργάνωση, κάθε τρεις και λίγο είχα τα προβλήματά μου, είχα και το Σταμάτη στο τηλέφωνο. Ο Εξακουστίδης, δες τον, δες το Σύρο, δες το Φλωριάν. Συνεχώς μου έφερνε παιδιά. Όπως πρόσφατα για καλή μου τύχη, μου μίλησε για το Στέλιο τον Καρδαμίτσι.
Και βεβαίως και για το Βαγγέλη το Χατζή, το ξέρει και ο Στέλιος ο Πετρούτσος, εγώ από το σταμάτη τον έμαθα. Και μετέπειτα βέβαια μίλησα με τον Στέλιο τον Πετρούτσο, τον εξαιρετικό προπονητή. Πάντοτε μου μίλαγε για νέα παιδιά. Το Μιχάλη δεν τον είδα ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια που τον γνωρίζω να προωθήσει έστω και ένα παιδί. Επομένως, με ρωτάς και απαντάω γιατί λέω πάντα τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που φοβάται να βγουν άλλοι Έλληνες. Και επειδή ξέρω και γεγονότα που ίσως και να μην είναι η ώρα να τα πω και δημόσια, κάποια στιγμή θα γράψω ένα βιβλίο για μεγάλο προμότερ του εξωτερικού που θέλαν να προωθήσουν και άλλα παιδιά και, εν πάση περιπτώσει, φάγανε μπάρκο και στοπ. Σε αυτό το φόβο αναφερόμουν. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου έναν Έλληνα προκλητικό που έχει αποδείξει ότι ανεβαίνει πάντοτε και παίζει, έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν πέφτει ποτέ καταρχήν. Έχουν γράψει όλοι και έχουν αναφερθεί όλοι οι προπονητές στην ξυλοχωρητικότητά του και την είδαμε και πρόσφατα. Σίγουρα ξέρεις ότι δύο πράγματα θα συμβούν. Και όταν ειδικά έχεις κάνει και αναρρύθμιτα σπάρινγκ μαζί του, έτσι. Γιατί αυτοί οι δύο κάποτε ήταν και σπάρινγκ πάρτνερ και όπως σωστά είπατε, είχε βρεθεί και στη γωνία του πολλές φορές. Ξέρεις λοιπόν ότι δύο πράγματα θα συμβούν. Στη χειρότερη μπορεί να γίνει η στραβή και να χάσω, γιατί ρίγκ είναι και ποτέ δεν ξέρεις. Στην καλύτερη ο άλλος δεν θα πέσει ποτέ. Άρα δείχνω ότι υπάρχει ένας Έλληνας που μπορεί να με κοντράρει. Σε αυτό το φόβο λοιπόν αναφέρομαι. Και προσέξτε παιδιά, εγώ δεν έχω ανέβει εκεί να παίξω. Αν ήμουν ο Ζαμπίδης, δεν ξέρω αν θα ήθελα να μπω σε αυτό το ρίσκο. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως ένα πράγμα. Ότι αν ήμουν ο Ζαμπίδης και έλεγα δημόσια, αν υπάρχουν τα λεφτά, είμαι επαγγελματίας, παίζω με τον οποιοδήποτε είναι 70 κιλά, τότε θα ανέβαινα να παίξω, γιατί δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ την υπόλοιπη ζωή μου ήσυχος. Καλησπέρα για μένα. Θέλω να ρωτήσω τους τρεις coach. Ένα τομέα που θεωρείται ότι η εταιρεία σταμάτησε σχέση με τον Μιχάλη. Σε ποιον από τους τρεις? Πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι. Και στους τρεις. Ένας-ένας το πιλό. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι σταμάτησε υπερτερεί πολύ στα πόδια. Ξέρετε τι εννοώ. Στα χέρια θα δουλεύαμε άλλα τρυπάκια, να το πω έτσι, το οποίο θα αφινδιάζανε το Ζαμπίδι. Από εκεί και πέρα, ό,τι έβγαινε στο παιχνίδι. Το ξαναλέω, τα πολύ καλά πόδια του Σταμάτη, σε αντίθεση με τα χέρια του Μιχάλη, γιατί να μην ξεχνάμε, ξεκίνησε από πυγμαχία. Ανεξάρτητα που δεν το λέει, εγώ τα ξέρω πολύ καλά. Εγώ δεν θέλω να διδαχθώ στο κομμάτι το που υπερτερεί ή που υστερεί καθένας. Γιατί αυτό είναι και το θέμα το οποίο θα δούλευε ο κάθε προπονητής από τη στιγμή που θα αναλάβει κάποιον αθλητή. Άρα λοιπόν θα τον σκίσει ανάλογα όπως αυτός θεωρεί ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Οπότε εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία του να πω αυτό ή αυτό. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα επιμέρους θετικά, καλά ή όχι των δύο αθλητών. Άλλωστε, για να φτιάξεις κάποιο σπίτι δεν έχει να κάνει με το πόσο καλά υλικά μόνο θα χρησιμοποιήσεις. Έτσι, μπορεί να βάλεις πολύ ακριβά πλακάκια, μπορεί να βάλεις πολύ ακριβά πολλά τα υλικά, αλλά αν δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο και ένας καλός αρχιτέκτονας, δεν θα σου πει πόσο καλό θα είναι το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι είναι. Πολλές πιθανότητες και το αποτέλεσμα είναι πάντα υπεράνω των επιμέρους κανονίτων σε χέρια, πόδια, γόνατα. Και ότι σταμάτη τίποτα. Αυτό. Μια ερώτηση για την κοκόκυνη για τον Σταμάτη. Καταρχάς, να πω ότι τα θέματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, και εγώ άνθρωπο ζωή, δεν έχω πρόβλημα. Έσπασα το κράτο στην πρώτη δουλειά. Και στο ποδόσφαιρο που αναφέρθηκε πριν, λόγω τη κρίση τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Θέλω να ρωτήσω την επιχειρηματία Γογό, μετά από όλη αυτή την παρουσίαση που έχει κάνει, αν δίνει ή δίνει σε ποσοστό να γίνει ο αγώνα.
Λοιπόν, πριν ακούσω την όμορφη πρόταση του Αντώνη του Γιαννούλα για να βρεθούν οι δύο αθλητές μαζί, να μιλήσουν οι δυο τους, θα σου έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Παρά το ότι δεν σου κρύβω ότι σίγουρα για μένα που έχω αποδείξει και πριν το χώρο, την ενασχόλησή μου με το χώρο, ότι όποιο στόχο και ανέβαζα τον πετύχαινα. Κάπως έτσι πήρα παγκόσμια αποκλειστική συνέντευξη από τον Μάριο Μωρέτη, τον αρχιτοτρομοκράτη. Κάπως έτσι έφερα στη χώρα μου αποκλειστική συνέντευξη από Φενταγίν. Λοιπόν, θα σου πω ότι πιο εύκολα έπεισα τον Μάριο Μωρέτη να μιλήσει, που δεν μίλαγε 10 χρόνια σε κανέναν δημοσιογράφο στον κόσμο. Πλέον πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω να πείσω τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη να ανέβει στο ρινγκ. Το έδειξε και η χθεσινή του τηλεφωνική συνομιλία με έναν εκ των επενδυτών μας, όπου ανέφερε ότι και 500 χιλιάρικα να μου δώσουν, δεν παίζω αυτό το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, επειδή σίγουρα είναι και μαχητής, το έχει αποδείξει, έχει αγωνιστεί στα πέρατα του κόσμου, θέλω να πιστεύω ότι ίσως μετά και από τη σημερινή συνέντευξη τύπου και όλα όσα επικοδομητικά ακούστηκαν και από προσωπικότητες αξιοσέβαστες βέβαια από όλο το χώρο, θέλω να πιστεύω ότι ίσως αγγίξουμε κάτι μέσα του και αναθεωρήσει και διορθώσει αυτή τη λάθος ανακοίνωση που βγήκε και έκανε και δεσμευτεί απέναντι στην αρχική του ότι θα παίξω. Και πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα με τον Αντώνη, ότι ίσως αν βρεθούν οι δυο τους, πραγματικά μπορέσει κάτι να γίνει. Η δική μου η προσωπική, τέλος πάντων, επικοινωνία που είχα με τον Μιχάλη και ο τρόπος που αντέδρασε, που θα αναφερθεί μόνο στο περίφημο βιβλίο που σας λέω ότι θα γράψω κάποια στιγμή, μου λέει, αν θέλεις μια ειλικρινή απάντηση, ότι δεν πρόκειται να ανέβει ποτέ. Μακάρι να με ανατρέψει. Η ερώτηση είναι για τον μαχητή στα μάτια. Αυτός γνωρίζει καλύτερα πώς σκέφτεται ένας μαχητής από εμάς που δεν έχουμε ανέβει στο ρινγκ. Εσύ τι πιστεύεις? Εντάξει, είναι αστείο τώρα αυτό που γίνεται, έτσι. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Δεν γίνει, σε όλο τον κόσμο δεν έχει. Να μην γίνει αγώνας για οικονομικούς λόγους έχει συμβεί αυτό. Τώρα, είναι πολύ αστείο που δεν είναι στο τραπέζι ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Πιστεύω και να μην είναι στο τραπέζι δεν θα γίνει, δεν θα έρθει να παίξει ποτέ. Αυτό, εντάξει, με θλίβει όλο αυτό, γιατί πραγματικά σαν μαχητής το λέω, δεν θα έλεγα ποτέ όχι, αν και δεν το έχω κάνει ποτέ μου, αν έδινε κάποιος και με προκαλούσε. Θα έλεγα, αν είμαι και επαγγελματίας, έτσι, όπως είναι αυτός, πόσο είναι τα λεφτά, τόσα, θέλω πιο πάνω, πιο λίγα, πιο δεν ξέρω κι εγώ, και έρχομαι. Το συμβόλαιο, η ημερομηνία, αυτό οφείλει να κάνει επαγγελματίας, φάιτε, παιδιά. Όλα τα άλλα δεν είναι αστεία τώρα που μιλάμε. Θα έρθει, γιατί δεν έρχεται. Δηλαδή, το επίπεδο, εντάξει, είναι, ναι, το επίπεδο του είναι φοβερό, μπράβο. Okay. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το επίπεδο? Τι σχέση έχει αυτό? Και εγώ παίζω 15 ολόκληρα χρόνια πάνω στο ring. Και να μην είχα παίξει με κάποιους αντιπάλους που έχει παίξει το παιδί. Πάλι, έχω δείξει ότι μπορώ να παίξω. Αν τώρα αυτός πιστεύει ότι δεν μπορώ να παίξω, ας έρθει να μου το δείξει πάνω. Πάνω. Πού, στα λόγια έξω, ότι δεν είμαι στο επίπεδο του. Πάνω. Και άλλοι τα έλεγαν αυτά, αλλά είδατε τι έγινε στους τελευταίους μου αγώνες. Αυτό παντελώ. Το σπάρινγκ τώρα, ναι, βγήκε και είπε ότι να πάω να παίξω σπάρινγκ, διάβασα κάπου. Είμαι επαγγελματίας αθλητής, παιδιά, δεν παίζω σπάρινγκ εγώ. Πληρώνουμε και παίζω πάνω στο ρινγκ. Σπάρινγκ τι να παίξω, τι να αστείο. Μόνο αυτό, μόνο που το είπε είναι αστείο. Γελάω πραγματικά με αυτές τις δηλώσεις. Εντάξει, τι να πω. Αυτά. Στα μια τελευταία ερώτηση και από μένα. Πέρα από το υπάρχον προπονητικό σου, τι ισχύει η φήμη που έχει κυκλοφορήσει τελευταία ότι έχει πλησιάσει και τον Γιώργο Μάλια να σε αναλάβει σε περίπτωση που γίνει αυτό το παιχνίδι? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το σέβομαι πάρα πολύ τον Γιώργο το Μάλιο. Είχα πάει στη γυμναστήριο, είχαμε βρεθεί. Είχε γίνει μια συζήτηση έτσι να πάω να κάνω κάποιες προπονήσεις εκεί και από τη μεριά του. Προπονητές μου είναι ο Γιάννης Κακαράκης. Το σέβομαι πάρα πολύ. Τον αγαπώ. Έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ. Ο Αντώνης Γιαννούλας πάλι θα βοηθήσει πάρα πολύ με τις τεράστιες γνώσεις που έχει τις πυρμαχικές και ίσως μπήκε κάποιος άλλος σε αυτό το team όσον αφορά το αγωνιστικό το κομμάτι. Ο ορκοφυσιολόγος μου είναι εδώ πέρα, ο Βαγγέλης Γεωργιλάς, είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ και αυτόν. Για τροφολόγο έχω τα πάντα, όσο χρειάζεται. Το team είναι γνωστό, παιδιά. Αυτό που είχε τις επιτυχίες. Μάνο, όμως θα σου πω εγώ τώρα κάτι πάνω σε αυτό, που το σταμάτησε, δεν το ξέρει, γιατί δεν πρόλαβα να τον δω. Εχθές το βράδυ που μίλησα με τον δάσκαλο, γιατί κανονικά θα ήταν και ο δάσκαλος μαζί μας σήμερα, απλά έτυχε κάτι δικό του και δεν πρόλαβε τελικά να παραστεί.
μου είπε ξεκάθαρα ότι αν τελικά κλειστεί το παιχνίδι, προσφέρεται και εκείνος να προπονήσει το Σταμάτη πυγμαχικά. Είναι, το είπε σε μένα δηλαδή ο δάσκαλος, ότι προσφέρεται. Τώρα, όπως είπε ο Σταμάτης, οι δυο τους δεν έχουν κλείσει κάτι συμφωνήσει, αλλά σίγουρα ο δάσκαλος ο Μάλιος θα ήθελε πολύ να προπονήσει και θεωρεί βεβαίως ότι θα ήταν εφικτό ένα τέτοιο παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγούνται οι γυναίκες πάνε κάτι. Από το Ζούλα η Έλενα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους προπονητές. Εάν γίνεται ο πρώτος αγώνας, ποιος πιστεύετε πως θα ήταν οι νικητές? Κανείς δεν ξέρει ποτέ τι ανατροπή θα υπάρχει μέσα στο ΒΙΚ. Επειδή έχω κουραστεί και επειδή δεν μπορώ να τα ακούω εγώ, το είπα πριν και στο Σταμάτη, θα πω την ομοία αλήθεια, παιδιά, όπως τη λέω. Δεν πρόκειται να παίξει ο Ζαμπίδης για ένα λόγο. Ο δάσκαλος το ξέρει πολύ καλά εδώ που είναι δίπλα μου. Δεν έχει ψυχολογία. Από τη στιγμή που ο Φάιτερ δεν έχει ψυχολογία, δεν μπορεί να παίξει. Και συγκεκριμένα με τον Σταμάτη τον Πιτάκο, με οποιονδήποτε άλλο μπορεί να έπαιζε. Επειδή ο Σταμ προκαλεί και κάνει αυτό το σόου, να το πω έτσι, δεν πρόκειται να ανεβεί στο ρίγκ. Είναι θέμα ψυχολογίας. Και βλέπετε πώς παίζει. Δεν χρειάζεται να πω. Τα βλέπετε. Είναι εμφανές το τι εμφανίσεις κάνει και πώς παίζει. Από εκεί και πέρα, είπα κάτι πριν που αν το... Ο Πέτρος δεν ήταν εδώ να το ακούσει. Όταν είναι κάποιος ετοιμοπόλεμος, ανεβαίνει ανά πάσα στιγμή. Όποιος είναι να κρεμάζει τα γάντια λέει «Στοπ και το σέβομαι». Πολύ απλά. Στο δάσκαλο του Καταλάκη. Είναι η ψυχολογία. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Θεωρητικά μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να πούμε αυτός έχει 170 αγώνες π.χ. Σταμ έχει 100, 120. Άρα θεωρητικά ο Ζαμπίδης κερδίζει. Θεωρητικά. Εντάξει. Υπάρχουν παιχνίδια όπου τα έχουμε δει όλοι μας, όπου 12 γύρους δέρνεις αλίπητα τον αντίπαλό σου. Το δέρνεις. Έχει γίνει τόσος, αλλά απλά δεν πέφτει. Και από το πουθενά στο τελευταίο δευτερόλεπτο φεύγει ένα χτύπημα και κάθεται όλος με τον κόλο κάτω. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, αλλά αυτό είναι. Εντάξει, τρως το σαγόνι και κοιμάσαι. Είναι πολύ απλό. Άρα, για μένα τουλάχιστον, δεν χωράνε προβλέψεις μέσα σε τον οποιοδήποτε αγώνα. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε π.χ. Ποιο να πω. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία ιδέα ως προς το τεχνικό κομμάτι, τον κύριο Γεωργιλά, και να βάλουμε τον κύριο Γιαννούλα απέναντι, ο οποίος θεωρητικά αρχίζει και παίζει μαζί του γιατί σου λέει τι θα μου κάνει. Και απλά με τα κιλά του να κάτσει επάνω στο σαγόνι του, θα κοιμάται ο Γιαννούλας επί 10 μέρες. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ξέρω ότι το μάτι σας κόβει πάρα πολύ, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, οπότε δεν χωράει. Είναι μία γροθιά, είναι όλο το παιχνίδι. Το είπαμε, δεν έχει. Μία γροθιά. Ψυχολογία, δεν έχει. Εντάξει, οπότε για μένα δεν χωράμε προβλέψεις σε τέτοια παιχνίδια. Ο κύριος Αργυρόπουλος. Καταρχάς, θα συμφωνήσω ότι δεν χωράνε προβλέψεις, αλλά και προσωπικά θα έλεγα, η γνώμη μου δηλαδή, είναι ότι δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε μια υποθετική κατάσταση αγώνα και να δώσω τα προγνωστικά μου. Στον Πέτρο. Γεια χαρά και από μένα. Με κίνδυνο να ρωτήσω κάτι που έχει απαντηθεί ήδη. Να μου συγχωρέσετε γι' αυτό, επειδή καθυστέρησα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτά είναι τα 50, υποθέτω, και εκείνο είναι τα συμβόλαια που προβλέπονται. Γιατί να μην λείπουμε εμείς από αυτό και όλο αυτό να γίνει με τους ανθρώπους που προστατεύουν τα χρήματα και κάνουν γιατί είναι πολλά. Έτσι, έχω μπει στον πειρασμό εδώ πολύ ώρα τώρα. Να πάψω έτσι μια δεσμίδα. Και να γίνει απευθείας με την ομάδα του Ζαμπίδη. Θέλω να πω ότι φαντάζομαι αυτό δεν έγινε στο ραντεβού με τη μάνατζερ, γιατί έγινε σε κάποιο χώρο πολύ δημόσιο να υποθέσω. Αλλά γιατί να μην γίνει έτσι. Συμβόλαιο, δικηγόρο, οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα, γιατί είναι πολλά για να κυκλοφορεί σίγουρα πράγματα. Σε ένα χώρο χωρίς δημοσιογράφους και εμάς. Δηλαδή αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί δεν έγινε απευθείας για να λυθούν και όλα αυτά και να αποφύγουμε και πολύ χαρτί και ανακοινώσεις. Έχεις δίκιο, επειδή έλειπες, απαντήθηκε το ερώτημά σου και είπα το εξής. Πριν φτάσουμε σε αυτό εδώ σήμερα το σημείο, προσπαθήσαμε δύο φορές
να κάνουμε τον Μιχάλη να έρθει ο ίδιος να διαπιστώσει την εφερεγκαιότητα των όσων λέμε, μια και επί 8 χρόνια δεν έχει καταλάβει ποιος του μιλάει. Ο ένας εκ των επενδυτών μας του τηλεφώνησε και προχθές και εχθές, δεν είχε απολύτως καμία διάθεση να ακούσει το παραμικρό, ούτε να έρθει σε κάποιο ραντεβού, και το τελευταίο τηλεφώνημα τελείωσε, όπως σου είπα, με την εξής φράση: και 500 χιλιάρικα να μου δώσουν, μη με ξαναενοχλήσετε, δεν πρόκειται να παίξω ποτέ αυτό το παιχνίδι. Σαφέστατα και προσπαθήσαμε να τους προσεγγίσουμε και να αποφευχθεί σήμερα όλο αυτό, ή να γινόταν σήμερα όλο αυτό έχοντας δεξιά μου τον Μιχάλη και αριστερά μου το Σταμάτη, να είναι και οι δύο παρόντες. Θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένη, Πέτρο μου, πίστεψέ με. Η συνέντευξη σήμερα έγινε αφενός για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες και ότι τόσο καιρό δεν δουλέψαμε κανέναν και δεν ήμασταν ξαφνικά, δεν γίναμε ξαφνικά πατεώνες να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί άκουσα και τέτοια ωραία πράγματα. Και αφετέρου έγινε βεβαίως για να ακολουθήσει ό,τι επικοδομητικό ακολούθησε, να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κύρος, αξιοπρέπεια, που γνωρίζουν το χώρο όσο δεν το γνωρίζει κανείς μας. Ευελπιστώντας ακόμα για μία εβδομάδα, το τονίζω, δεν θα περιμένω παραπάνω. Έχω τη διοργάνωση 10 Μαΐου. Με περιμένει ο κύριος Στέλιος Πετρούσος να βρω αντίπαλο στο Βαγγέλη το Χατζή. Έχω να κάνω τα γυρίσματά μου με τον Κατσινόπουλο και τον Μπατζέλα και τα υπόλοιπα παιδιά που θα αγωνιστούν. Σας δίνω και μία είδηση, θα αγωνιστεί και ο Εξακουστίδης με τον Καρούσο, Revanse. Πολύ ωραίο παιχνίδι και πολλά άλλα ωραία παιχνίδια έχουμε. Επομένως, έχω να ασχοληθώ με αυτά, έχω να ασχοληθώ με την περιοδία μας το καλοκαίρι, με πόλεις που, επαναλαμβάνω, που δούλεψα και που θα πάει ο θεσμός εκεί και στο εξωτερικό. Ό,τι έχουμε πει θα γίνει και το αποδεικνύουμε συνέχεια αυτό. Επομένως, για μία εβδομάδα ακόμα μόνο θα περιμένουμε. Σας τονίζω επίσης ότι εγώ δεν πρόκειται να ξαναπάρω κάποιο τηλέφωνο, γιατί έχει καταντήσει κουραστικό αυτό. Δεν γίνεται να μιλάω πιο εύκολα με αρχηγούς κρατών και να μην μου σηκώνει τα τηλέφωνα, κυρία Φουσέκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι επαγγελματικό. Δεν τιμάει κανέναν. Με έχει προσβάλει πάρα πολύ βεβαίως αυτή η συμπεριφορά και δεν πρόκειται να ξαναπώ σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουν ότι τα χρήματα υπάρχουν, ξέρουν τα τηλέφωνα της κυρίας Στεφανίας Κεραμίδα. Θα φροντίσουμε σήμερα να πάρουν και το συμφωνητικό στα χέρια τους. Αν θέλουν, το υπογράφουν και έρχονται και παίρνουν τα χρήματα. Για μία εβδομάδα ακόμα. Εγώ δύο ερωτήσεις έχω ακόμα. Η μία είναι αθλητική, θέλω να την κάνω στα μάτια, και μία στους σχολικούς και στη διοργάνωση. Σε βλέπω λίγο ανεβασμένο από τον τελευταίο αγώνα όσον αφορά τα κιλά. Αν ισχύει το θέμα του Οκτωβρίου και αν κλείσει ο αγώνας τελικά και γίνει όπως πρέπει. Δεν είναι αγώνας δρόμου, είναι σε 70 κιλά νομίζω έχει ζητηθεί να γίνει όλο αυτό ο αγώνας. Το έχω ξανακάνει αυτό. Δεν είναι αγώνας. Αν είσαι αθλητής και αν γνώρισες από το χώρο, θα καταλάβεις ότι πολλοί αθλητές παίρνουν βάρος μετά τον αγώνα και το χάνουν. Δεν είναι τίποτα. Για μας είναι δουλειά μου, είμαι επαγγελματίας αθλητής. Μέσα είναι δουλειά μου και αυτό πράγμα. Να χάνω κιλά, να παίρνω κιλά. Ξέρω τον τρόπο. Πίστεψέ με, είναι αρκετά εύκολο για μένα αυτό. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο, γιατί όπως είπα, δεν γνωρίζεις από το άθλημα. Και το σέβομαι αυτό που το γνωρίζεις. Σου απαντώ όμως. Το λέω με τη δυσκολία του να χάσεις κάποια κιλά, 10-15 κιλά, δεν είσαι ο ίδιος αθλητής. Δηλαδή, αν είσαι 85 κιλά και πας 70, δεν παίζεις το ίδιο με το αν είσαι αθλητής των 70 και εμείς στα 70. Το θέλω να πω σαν δισαβαντάζ δικό σου ένα αγώνα. Αυτό εννοώ. Τελευταία φορά που έχεις παίξει αγώνα με τον Παύλο, ίσως είναι πιο ανεβασμένη κατηγορία. Με αυτή τη λογική το λέω. Σίγουρα τα κιλά μου, αυτό έπρεπε να με ρωτήσεις κανονικά. Η κατηγορία μου δεν είναι 70 κιλά, έτσι. Είναι 72,5. Αυτή ήταν η ερώτηση που έπρεπε να κάνεις, ότι πώς θα ήσουν στα 70 κιλά. Γιατί είναι άλλη κατηγορία, δεν είναι δικιά μου κιλά, είναι 72,5. Σαφώς και περιτέρει ο Ζαμπίδης στα 70 κιλά, γι' αυτό το κάνει κιόλας. Ξέρετε ότι έχω πάρει κάποια κιλά παραπάνω. Θα κατέβω στην κατηγορία του, η κατηγορία μου είναι 72,5, λοιπόν σου απαντάω, θα κατέβω στα κιλά του στα 70. Κανένα πρόβλημα απολύτως. Και στο στυλ του. Ναι, στο στυλ του, είναι αυτό. Ευχαριστώ. Και κάτι προς τους χορηγούς. Θα ρωτήσω το εξής. Βλέπω μια διάθεση ότι δεν θα γίνει ο αγώνας από όλους, μια δυσαρέσκεια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ υπάρχουν κάποια χρήματα. Υπάρχει ένα promotion και υπάρχει και ένας αθλητής. Έχετε διάθεση να επενδύσετε αυτά τα χρήματα, πάει προς όλους τους χορηγούς προφανώς, έτσι, για έναν άλλο αγώνα χωρίς το Ζαμπίδι. Υπάρχουν και άλλοι μεγάλοι αθλητές που θα έπαιζαν για αυτά τα χρήματα. Ναι. Σίγουρα διάθεση υπάρχει και πρόθεση υπάρχει για την ανάπτυξη του αθλήματος αυτού στη χώρα και κατ' επέκταση την εξέλιξη των Ελλήνων αθλητών. Βέβαια, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτός ο αγώνας είναι που συζητείται, είναι πολυπόθητος και
Είναι στο προσκήνιο αυτό, τέλος πάντων. Να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και θα ήθελα έτσι και λέω να απαντήσω. Μου την έκανε και ο Μάνος πριν έξω από, από την αίθουσα. Πέτρο, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, γιατί παρακολουθείς χρόνια τα δρόμενα, υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις καταρχήν που ήρθαν στην Ελλάδα, όπως είναι το Showtime, το έφερε ο Γιάννης ο Ευγενικός. Ήρθαν μεγάλα ονόματα στη χώρα, αποτύχανε παταγωδώς. Εγώ θεωρώ ως διοργανώτρια και με την εμπειρία που έχω και έχοντας, καταρχήν είμαι η πρώτη που έφερα τη ζώνη King of the Ring στην Ελλάδα. Έφερα από το Mike Gym το γυμναστήριο τους Ολλανδούς. Έχουν έρθει από την Ταϊλάνδη, από πολλές χώρες κατά καιρούς. Έχουμε κάνει Ελλάδα εναντίον Αγγλίας, στην Κέρκυρα. Έχω δει ότι τον Έλληνα τελικά δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και δυστυχώς βέβαια ακόμα δεν τον ενδιαφέρει ούτε η ποιότητα του αντιπάλου. Δηλαδή, αν έλεγα ο Σταμάτης εναντίον του Μασάτο, ας πούμε, με τη σωστή επικοινωνία που ξέρει να κάνει τον Ολίμιτς, βέβαια και το σωστό χτίσιμο σίγουρα θα απέδιδε. Δεν το συζητάω. Καταρχήν, ο Σταμάτης, όποιον και να του φέρω, αποδίδει. Είναι ένας αθλητής που το έχει αποδείξει, γεμίζει στάδια. Αλλά δεν είναι πουδενή το ίδιο με το να χτιστεί μια τέτοιου είδους ίντρικα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους Έλληνες αυτή τη στιγμή, τους δύο πιο δημοφιλείς Έλληνες, και είναι και αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω και στο Μιχάλη και δεν ήθελε να το δεχτεί στην πρώτη μας συνάντηση. Ότι ναι, είσαι σίγουρα πιο δημοφιλής, αλλά ο αμέσως πιο δημοφιλής στην Ελλάδα είναι ο Σταμάτης. Δεν θες είναι ο Σταμάτης. Μια τέτοια ίντρικα λοιπόν, πόσο μάλλον εδώ είναι και αληθινή, δεν είναι η συνηθισμένη Αμερικανιά που είναι φίλοι και τους κάνουν εχθρούς. Εδώ έχουμε και κυριολεκτικά θέμα. Και πάρα πολύ υλικό, αναρρύθμιτο υλικό. Από τότε που κάνανε μαζί προπονήσεις, που ήταν κοντά τέλος πάντων, θα μπορούσε να χτιστεί επικοινωνιακά ένα παιχνίδι που να σήκωνε και τον τελευταίο από τον Εύρο να κατέβει, να μπει στο πούλμαν και να έρθει να το δει. Και επίσης, επειδή τους τελευταίους μήνες έγινε μία έκταση επικοινωνιακή, πήρε το θέμα έτσι κι αλλιώς, σας το λέω αυτό και σαν μαρτυρία ότι έχω κουραστεί όπου βρεθώ, είτε για καφέ, είτε σε δημόσια υπηρεσία, οπουδήποτε φίλοι μου με παίρνουν, κάναμε μια εταιρεία, υπολόγισέ μας, θα το κλείσει το παιχνίδι, τι κάνεις. Όλοι με ρωτάνε για αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι ότι και για τον Μιχάλη θα είναι εφιαλτικό, γιατί αν μου συμβαίνει εμένα που διοργανώτρια είμαι και δεν είμαι προβεβλημένο όπως αυτός, φαντάζομαι ότι και τον Μιχάλη θα τον ρωτάνε συνέχεια. Το είδατε κι εσείς από τα δημοσιεύματα τελευταία, πόσα like, πόσες κοινοποιήσεις, πόσες αναπαραγωγές. Κανάλια. Σας το λέω δηλαδή και μεγάλα κανάλια που μιλάω. Μου είπαν αν κλειστεί το παιχνίδι, ήδη έχω δύο κανάλια μεγάλα που μαλώνουν ποιος θα το μεταδώσει. Έχω να επιλέξω αυτή τη φορά. Από εκεί που τους παρακαλάμε, τώρα έχουμε και να επιλέξουμε. Και από το εξωτερικό θα ερχόντουσαν δίκτυα για αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Συγγνώμη, Μάνο μου, να συμπληρώσω κάτι. Ωστόσο, τα χρήματα, τα συγκεκριμένα, είναι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, Πέτρο. Ξαναμπαίνουν στο βαλιτσάκι και γυρνάνε στον επενδυτή. Χλωμό να μου τα βάλει στο Κατσινόπουλος Μπατζέλας. Θα το προσπαθήσω πάντως. Ναι. Σαφώς λιγότερα χρήματα και σαφώς λιγότερη δημοσιότητα τηλεοπτική. Ναι, συγγνώμη. Σαφώς λιγότερα χρήματα και με σαφώς λιγότερη τηλεοπτική έγκλη όπως αυτό. Εντάξει, δεν συγκρίνεται αυτό. Θα έπαιζε, για παράδειγμα, να ήθελε να αρχίσει ένα μάθημα άλλο δημοφιλή Έλληνα, μια και. Να αφήσουμε τους ξένους. Να παίξει ο Σταμάτης με τον Μελέτη, τον Καπάβα, τον Σοφοκλέο. Σαφώς με λιγότερα χρήματα. Ναι. Δεν είναι άσχημη βέβαια η σκέψη σου, όπως θα μπορούσε να γίνει και το Μπένοφ Ζαμπίδης. Και δημοφιλής Έλληνα. Ναι, και δημοφιλής άλλους αθλητές έχουν και άλλοι ζητήσει το Ζαμπίδη εκτός από το Σταμάτη κατά καιρούς. Και δεν, είναι, δεν λέω ότι είναι άσχημη η σκέψη σου. Ωστόσο, σίγουρα σου ξαναλέω ότι και το Μελέτη να φέρω απέναντι στο Σταμάτη δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Ποτέ. Ο Σταμάτης, ωστόσο, το έχει δηλώσει, δεν έχει κρεμάσει γάντι ακόμα και σύντομα θα τον δούμε στα ρίγκα έτσι κι αλλιώς. Εάν σας κάνει μια πρόταση το Iron Challenge να γίνει εκεί το παιχνίδι, το τι σκέψη σας ποια θα είναι. Επιχειρηματικά σε εσάς και στο Σταμάτη αγωνιστικά. Σταμάτη θα έπαιζε στο Iron Challenge με το Ζαμπίδι. Μπορώ να Παίζω όπου μου γίνεται πρόταση, παιδιά. Το έχω ξαναπεί. Πληρώνομαι και παίζω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Άλλοι δεν ξέρουν τη δουλειά του. Εγώ την ξέρω πολύ καλά. Τώρα, είτε λέγεται No Limits, είτε άλλο. Με πρόλαβε το No Limits, απάντησα θετικά και προχωράμε. Είμαι εδώ. Έπρεπε να είναι δύο, είναι ένα στο τραπέζι. Μάνο,
Καλή ερώτηση για να διευκρινίσουμε και κάτι τελευταίο που δεν διευκρινίσαμε. Η μοναδική αλήθεια στο κείμενο το τελευταίο που βγάλανε ο Μιχάλης, η μάνατζερ του, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, είναι η εξής. Ότι την πρώτη φορά που πήγα στο Γέρακα, η πρότασή μου ήταν διαφορετική. Αναγκάστηκα να τη διαφοροποιήσω γιατί σας είπα, ακολουθώ κι εγώ μια στρατηγική προκειμένου να κλείσω το παιχνίδι. Αλλά η πρώτη, η αρχική μου πρόταση ήταν συνεργασία. Και ο Πέτρος το γνωρίζει αυτό. Του το είχα πει στη συνέντευξη που κάναμε. Δηλαδή, έχει το Iron Challenge πολύ σωστά. Έχω την Κάλυπος. Έλα εδώ, βάζουμε τις εταιρείες κάτω και πάμε. Μία πρώτη διοργάνωση στην Αθήνα, μία δεύτερη στη Θεσσαλονίκη. Και έχω δείξει ότι τιμώ τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Δεν πρέπει να γίνονται όλα στην Αθήνα. Και ένα τρίτο ξεκαθάρισμα, πάλι ενδεχομένως στην πρωτεύουσα. Η αρχική λοιπόν πρόταση ήταν για συνεργασία. Ακριβώς γιατί επιχειρηματικά το έχουμε καταλάβει όλοι. Θα υπήρχε το πρόσφορο έδαφος και για τις δύο εταιρείες να κερδίσουν και αρκετά χρήματα για να προάγουν τα μετέπειτα σχέδιά τους και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Αλλά βεβαίως δεν είχα καμία αιμονή να την κάνω μόνη μου σαν κάλυπος με την εταιρεία μου. Τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκε όμως το πράγμα, βέβαια, και θα ήθελα να διορθώσω εδώ και το Σταμάτη τον Πιτάκο, γιατί θα ακούσουν τη συνέντευξη και άλλοι φιλόδοξοι διοργανωτές. Όχι, δεν υπάρχει τώρα, έρχεται μια άλλη διοργάνωση και τους καλεί. Πρόλαβε τον No Limits, γιατί έχουμε κουραστεί να βλέπουμε, να κλέβουμε και ιδέες και αθλητές έτοιμους κτλ. Ας σκεφτούν δικά τους πράγματα οι άλλοι. Και επιπλέον, καμία άλλη διοργάνωση δεν μπορεί να προσφέρει αυτά τα χρήματα. Να είμαστε και σε αυτό αληθινοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταμάτη, θεωρείς ότι έχεις προσεγγίσει κοινωνιακά λάθος στο παιχνίδι, δηλαδή μόλις αυτές τις προκλήσεις, αν και έχεις μετανιώσει καθόλου, ίσως αν το είχες διαχειριστεί διαφορετικά επικοινωνιακά, μπορεί να γινόταν και ο αγώνας, το έχεις μετανιώσει. Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Το ίδιο, σου είπα και πριν, το ίδιο θα έκανα και για άλλον αθλητή, έτσι. Και θα είχα την απέτηση να κάνουν το ίδιο και σε μένα, αν κάποιος με προκαλούσε. Ξέρεις πολύ καλά ότι θα μπορούσα να μην είχα παίξει με τον Καπόνη στον πρώτο αγώνα. Βγήκα, με προκάλεσε, το σεβάστηκα και είπα κατευθείαν ναι. Όχι όμως, και έβγαινε ο Καπόνης και με έλεγε κότα, θα το δεχόμουν. Το ίδιο και με τον Χαγαμίδη, όταν με προκαλούσε χρόνια. Θα μπορούσε να μην είχαν γίνει αυτοί οι αγώνες. Βέβαια, όφιλα να το κάνω αυτό, γιατί όπως σου είπα, αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι επαγγελματίες, αθλητές, αν θέλουν να λέγονται επαγγελματίες. Από εκεί ξεκινάει ο επαγγελματισμός. Έτσι. Το να μην τα βρούμε στα λεφτά, ναι, συμφωνώ. Αλλά πουθενά άλλου. Μπορώ να πω κάτι κι εγώ. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση σε εσάς, θα ήθελα. Εσάς θα σας προσβάλλει ότι δεν είναι εδώ στο τραπέζι, ας πούμε, ή δεν σας προσβάλλει όταν παίρνετε τηλέφωνο να απαντήσει για κάποιο πράγμα και δεν το σηκώνει. Αυτό δεν πρέπει να το γράψετε. Γιατί δηλαδή πρέπει να προστατεύουμε το Ζαμπίδι και το κάθε Ζαμπίδι, όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα και κάνει κακό στο χώρο μας, έτσι. Γιατί υποτίθεται το κάνετε όλοι γιατί αγαπάτε το χώρο, έτσι. Δεν βγάζετε λεφτά, τρελάει, μπορεί και κάποιοι και καθόλου λεφτά. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε τέτοιες συμπεριφορές, να τις προστατεύουμε. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Πέτρο, μπορεί να μου απαντήσει αυτό το πράγμα. Ας πούμε, θα το γράψεις τώρα που θα γυρίσεις. Τι θα γράψεις. Ναι, γενικά, η στάση αυτή που δεν είναι επαγγελματική δεν οφείλει να την γράψει αυτή. Να το γράψει ότι σε όλο τον κόσμο δεν γίνεται πουθενά αυτό. Το ότι δίνει ο Ζαμπίδης εδώ. Σε έχει καλύψει αυτά που έχει πει. Είμαι συγκεκριμένος. Καταλαβαίνω. Φαντάζομαι όπως και όλοι. Να βγει να απαντήσει σήμερα ή αύριο. Γι' αυτό εδώ. Ναι, μπορεί να απαντήσει, ναι, έρχομαι. Πήρα τα λεφτά. Εάν δεν απαντήσει, εδώ, αν δεν απαντήσει. Έτσι, και παίξει κρυφτούλι. Εσύ δεν πρέπει να το γράψει, δεν τα πούμε. Ναι, ότι δεν απάντησε, ναι, και αν ήθελε το παιχνίδι. Ναι. Θέλει να πει κάτι άλλο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εμείς δεν έχουμε σταματήσει. Εμείς δεν έχουμε ρόλο να απαντάμε. Ούτε για τον Ζαμπίδη, ούτε για σένα. Αφενός με αφετέρου. Ο Ζαμπίδης προφανώς μετά από αυτό θα απαντήσει κάτι. Φαντάζομαι. Εικάζω, δεν νομίζω. Συνήθως βγάζω ανακοινώσεις. Όμως για να το μπορεί θέσουμε να πει και ναι, παίζουμε. Θα μάθει πιτάκι. Τι να απαντήσουμε εμείς. Εμείς τι ρόλο βαράμε για να απαντήσουμε για το Ζαμπίδη, για να σχολιάσουμε. Εάν δεν παίξει, ναι, το σχολείο μας είναι ο Ζαμπίδης. Δεν παίζει παρά τα λεφτά είναι εδώ. Χρειάζεται να υπερτονίσουμε εμείς κάτι που δεν βλέπει κάποιος άλλος. Αυτό θέλω να πω. Το ότι όμως δεσμεύτηκε με μία ανακοίνωση ότι θα παίξω. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Όταν βγαίνει για κάποιος και λέει ότι τα λεφτά, αν υπάρχουν, παίζω και ξαφνικά βγαίνει εδώ 50 χιλιάρικα. Έτσι, έλα να δεις ότι δεν είναι πλαστά, είναι αληθινά. 50 χιλιάρικα και θα παίξω και υπάρχουν τα λεφτά και το παίρνει πίσω, τότε πρέπει να βγεις. Εγώ αυτό θα έκανα. Εγώ προσωπικά θα τον έκραζα. Δηλαδή, στο εξωτερικό, γιατί συμβαίνει αυτό και εδώ δεν συμβαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Μια ερώτηση σας κάνω, ας πούμε, να μου απαντήσετε όλοι. Μάλλον μπορεί να μου απαντήσεις, θα το κάνεις, ας πούμε, που ξέρω ότι γράφεις σωστά και ίσως περισσότερο από όλους εδώ πέρα. Έχεις γράψει τη γνώμη σου. Είναι σωστή ότι δεν ήταν εδώ ο Μιχάλης. Η πρόταση έγινε από την κυρία Μπιτάκου, τα λεφτά ήρθαν, ο Μιχάλης δεν ήρθε. Να απαντήσω λίγο. Ναι, παρακαλώ.
Δεν είμαι αυτό οι δημοσιογράφοι στο χώρο. Όσοι γράφουν τη γνώμη τους, δεν είναι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι γράφουν ακριβώς την είδηση. Γράφουν ακριβώς το ρεπορτάζ. Θέλετε να γράψετε την αλήθεια. Να γράψουμε την είδηση. Ότι κανένας από τη μεριά του Μιχάλη Ζαμπίδη δεν παρακολούθησε τη συνέντευξη που με δικηγόρο και τον Σταμάτη. Αυτό που θα το αναφέρουμε. Δεν μπορούμε να κράξουμε, όπως είπε στη λέξη. Δεν είμαι να κράξουμε. Δεν γίνεται. Δεν εντάξει. Δηλαδή θα το αναφέρουμε. Θα μπορούσαμε να πείτε όμως ότι βγαίνει στην αρχή ο Μιχάλης Ζαμπίδης και λέει ότι δεν παίζει λόγω επίπεδου. Μετά ξαναβγαίνει ο Ζαμπίδης και λέει ότι παίζω. Είμαι παιδί μου αθλητή, αν πάμε τα λεφτά. Μετά ξαναβγαίνει ο Μιχάλης Ζαμπίδης και λέει δεν πάμε τα λεφτά. Μετά τα λεφτά υπάρχουν και ξαφνικά κρύβεται. Όλο αυτό, εάν το γράφατε έτσι όπως έγινε, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Εγώ αυτό θέλω να γράψω. Δημοσιογραφία είναι αυτό που βλέπει, αυτό γράφει. Δεν μπορεί να κάτσει να φύγει. Πινελόπη, τώρα θα φύγω εγώ, γιατί και εγώ είμαι πάνω απ' όλα δημοσιογράφο. Όταν έβαλα την ανακοίνωση του Ζαμπίδη, με πήρε κάποιο και μου λέει: Πώ, τι θα σου κάνει, κοιτάξτε. Λέω: Δεν θα μου κάνει τίποτα εγώ, γιατί μιλάω καθημερινά μαζί τη σχεδόν και είναι δημοσιογράφο και ξέρει ότι ένα site, ένα δημοσιογράφο πρέπει να βγάζει και τι δύο πλευρέ. Πολύ σωστά λες εσύ ότι ένα δημοσιογράφο απλά παραθέτει τα γεγονότα και αφήνει τον κόσμο από εκεί και έπειτα να εκμεύσει τα συμπεράσματά του και να τα αντλήσει. Αλλά υπάρχει σαφώς και η αρθρογραφία που γίνεται. Κατεξοχήν ο Πέτρος και ο Μάνος με τον Κίμωνα και ο Χρήστος κάνουν τοποθετήσεις ως αρθρογράφοι και είναι και πάρα πολύ εύστοχες, ειδικά του Χρήστου τελευταία, με έχουν καταπλήξει. Αλλά και σχετικά με το παιχνίδι, οι πρώτοι που έγραψαν ήταν ο Πέτρος και ο Μάνος με τον Κίμωνα και μετέπειτα και ο Πέτρος. Είναι επιλογή του καθενός. Ναι. Και σε ένα περιοδικό το γράφει αλλά... το editor από την αρχή. Δεν γράφουν οι... Σαφέστατα. Αλλά ακόμα και μία παράθεση γεγονότων, δηλαδή μιλάμε για παράθεση γεγονότων εδώ, ότι ο Ζαμπίδης είχε πει «Δεν είναι το επίπεδο μου». Άλλο γεγονός. Τελικά είμαι επαγγελματίας. Τα λεφτά μου να πάρω παίζω. Άλλο γεγονός. Είδαμε την Πιτάκου, αλλά μας είπε ψέματα. Δεν έχει τα λεφτά. Άλλο γεγονός. Τα λεφτά τελικά υπάρχουν. Ποιος είπε ψέματα. Αυτά είναι παράθεση γεγονότων. Είπες ότι θα παίξει. Για να μην παίζουμε τις λέξεις ψέματα από εδώ από εκεί, επειδή πολλά είναι και μηνύσιμα από όλα αυτά και οι δημοσιογράφοι νομίζω ότι το ξέρουμε και από τις πηγές και γενικότερα. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ούτε το Σταμάτη, ούτε το Μιχάλη, ούτε το Ζαμπίδη, ούτε τον Πιτάκου. Όχι, αλλά Πινελόπη, όταν διαβάλλεται η προσωπικότητα ανθρώπων που έχουν προσφέρει στο χώρο και κάποιος τους λέει ότι προσπαθούν να γίνουν διάσημοι πάνω στο όνομά του, ότι είναι ψεύτες και αφήνει εχμές ότι είναι και απατεώνες, γιατί όταν βγαίνεις και κάνεις τέτοια καμπάνια που κάναμε εμείς για τα χρήματα επικοινωνιακή προκειμένου να τον πείσουμε, σίγουρα θα ήμασταν απατεώνες αν δεν υπήρχε ο τρόπος. Άρα αρέσουν εκείνοι που το γράψαν. Όχι εγώ. Ναι. Ο δημοσιογράφος όμως οφείλει όταν παραθέτει τα γεγονότα να τα παραθέτει ολοκληρωμένα. Όπως ο Πέτρος που δεν έβαλε τη δική μου συνέντευξη στη Sport Day που είχε ήδη σάρα μέσα. Ήτανε είδηση ότι πήγαμε τα χρήματα αυτά, η γνώμη μου. Δεν την έβαλε. Την έβαλε όμως μετά από κάτω από τη συνέντευξη του Ζαμπίδη, την ανακοίνωση του Ζαμπίδη. Κάπως έτσι λοιπόν θα μπορούσατε να παραθέσετε τα γεγονότα ότι είχε πει ανακοίνωση. Την έχεις μέσα στο λογαριασμό σου, υπάρχει στο site σου. Θα παίξω από κάτω η ανακοίνωση ότι τελικά δεν υπάρχουν τα λεφτά και από κάτω η φωτογραφία με τα λεφτά. Ας αφήσουμε τον κόσμο λοιπόν και έτσι να το πάμε, να βγάλει τα συμπεράσματά του, αφού εσείς δεν μπορείτε να το λες. Εμείς επειδή εδώ είχαμε γιατί παίζει. Το ενδεχόμενο να γίνει ο Μάνος Ζαμπίδη με το Πιτάκου και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αυτή η διαδικασία με μας τώρα. Θέλω να πω απλά το εξής. Εντάξει, είπαμε, κάνουμε την οικοδομητική συζήτηση. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει γράψει ότι ο Σταμάτης είπε το Μιχάλη Κόντα ή έριξε οτιδήποτε βίντεο. Όχι, υπάρχει κάποιος που δεν έχει βάλει να γίνει ο Ζαμπίδη απάντηση ότι ο Ζαμπίδης απαντά όχι για τους δικούς του λόγους. Όχι. Από εκεί πέρα το να κάνουμε ανασκοπήσεις σε ένα story που εντάξει απλά έχει τραβήξει πολύ. Μπορεί και να γίνει, δεν είναι. Γίνεται στα μάτια. Γίνεται. Αν το κάνει, αν έχει την ημέρα να κάνει κάτι άλλο, το κάνει. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυτό που έχει πιέσει ή αυτό που έχει πει άλλη πλευρά. Αυτά υπάρχουν εκεί. Εντάξει, ο πρόεδρος δεν είναι και ο ηλίθιος, έχει και ένα κριτήριο. Πόσο... Μία τελευταία ερώτηση. Αν γίνει ο αγώνας, επειδή μιλάμε για αυτά τα χρήματα, εμείς θα μιλάμε για ένα αγώνα και μιλάμε τόσο συνόλια για μια ενός αθλητή. Πόσο θα στοιχηθεί ο αγώνας. Πόσο θα στοιχηθεί Λοιπόν, όπως έλεγα και off the record στο φίλο το Μάνο πριν έξω, τελικά η μόνη που δεν θα βγάλει χρήματα θα είναι η διοργανώτρια. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, πέρα από τα αστεία, σίγουρα ήδη έχει εξασφαλιστεί η αμοιβή του Μιχάλη του Ζαμπίδη από τους δύο επενδυτές που έχουμε και από μια μεγάλη εταιρεία τηλεφωνική, αν όχι πιο μεγάλη, από τις πιο μεγάλες κορυφές της χώρας.
Προφορικά έχει εξασφαλιστεί και αμοιβή του Σταμάτη Πιτάκου, που επίσης δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, έτσι, είναι εξίσου σημαντική. Νομίζουμε ότι ο Ζαβίδης, ο Μιχάλης Ζαβίδης θα πάρει 100.000 ευρώ. Να. Ο Σταμάτης πώς θα πάρει από αυτό το νόμο. Θέλεις να το αποκαλύψουμε? Δεν θα το απαντήσει. Γιατί μέρες που είναι, αυτά δεν πρέπει να λέγονται, παιδιά. Και εγώ σοβαρολογώ, γιατί και ο Ζαβίδης το είπε. Αυτό το πράγμα και καλά μέρες που είναι, τα λεφτά είναι πολλά. Φυσικά και όπως ξέρετε όλοι, το γνωρίζετε και προσωπικά, δεν σοβαρολογώ. Εγώ σοβαρολογώ. Είναι κρίμα όλα αυτά που γίνεται με τόσο πολλά λεφτά. Κανονικά πρέπει να δώσουμε ένα ωραίο σοου. Μόνο είμαστε 35 χρονών και δύο. Να δώσουμε ένα ωραίο σοου για το χώρο, να γεμίσει το γήπεδο, τα λεφτά να πάνε κάπου σε ιδρύματα, οπουδήποτε. Εγώ είμαι διαθετημένο να το κάνω φυσικά. Στα μάτια είναι κοντά στο μισό τη αμοιβή του Μιχαλή. Να μην προκαλέσουμε άλλο, μόνο μου σε παρακαλώ. Να απαντήσω όμως εγώ πάνω σε αυτό, γιατί το οφείλω στο Σταμάτη. Όχι. Όχι, θα απαντήσω. Καταρχήν, ίσως και να πάρει αυτά που 8 χρόνια δεν πήρε. Γιατί ο Σταμάτης έπαιζε, πρωταγωνιστούσε και οφείλω να το πω αυτό, αλλά ήταν μαζί μου στα ρίσκο και ήταν μαζί μου και βεβαίως και στις επιτυχίες, αλλά και ένα στάδιο μπορεί να ήταν κατάμεστο και όπως ξέρετε πολύ καλά, ως παραγωγή να μην είχε αποδώσει τα βέλτιστα και τα καλύτερα. Ο Σταμάτης λοιπόν έχει δώσει την ψυχή του για το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια. Ως επαγγελματίας αθλητής τι έκανα με άλλες διοργανώσεις δεν με αφορά, δεν το γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά σίγουρα στον Ολίμιτς υπήρξε στυλοβάτης. Του χρωστάει πολλά τον Ολίμιτς και το τι θα πάρει είναι και δικό μου θέμα. Μπορεί και να μην το ξέρει. Αλλά θα σας πω, για να απαντήσω και στην ερώτηση του Χρήστου, ότι σίγουρα το μπάτζετ έχει ανέβει 5 φορές πάνω από αυτό που στοιχίζει η διοργάνωση του No Limits, η οποία, να τονίσω, και φάνηκε εκεί ήσασταν στο Taekwondo και το είδατε, δεν έχει ρίξει ποτέ τον πύχη. Έτσι, και ως ηχοσύστημα στο Taekwondo ήμασταν πολύ ψηλά πάλι και γενικότερα είναι πάντοτε μια ακριβή παραγωγή και επειδή ακριβώς είναι και τηλεοπτική, είναι και πιο ακριβή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. 5 φορές πάνω θα είναι από το budget κάθε διοργάνωση το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ το γήπεδο θα είναι το Taekwondo σε περίπτωση που γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Σκέφτομαι ή για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ή για το ΆΚΑ. Ένα από τα δύο. Αλλά σίγουρα το μήνας είναι, θα ήθελα να είναι Οκτώβρης, γιατί έχουμε και άλλα σχέδια, εννοείται, για μετά τον Οκτώβρη και κάθε πράγμα στο καιρό του. Πάντως, παρά τα όσα γενικότερα έτσι και μεταξύ μας μπορεί να έρθουμε έτσι σε αντιθέσεις πολλές φορές όλοι, εγώ και ως συνάδελφος και ως διοργανώτρια σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Έχετε βάλει όλοι ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που λέγεται μαχητικός κόσμος ελληνικός. Συμφωνώ ότι μιλάμε πάντα για την ψαροκόστενα και έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με αμερικάνικα προμόσιων δισεκατομμυρίων, αλλά σίγουρα σαν επίπεδο και σαν ποιότητα είμαστε πολύ καλύτεροι και από κορυφαία ευρωπαϊκά προμόσιων. Και ας μην μιλάμε για τα ίδια μπάτζετ. Και αυτό οφείλεται φυσικά στην ψυχή που δίνει ο καθένας μας. Πολύ σωστά είπε και ο Σταμάτης, ούτε εσείς το κάνετε για τα χρήματα. Αυτή τη στιγμή όμως όλοι παλεύουμε με όραμα και αγάπη και σας ευχαριστώ με όλη μου την ψυχή γιατί το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε για το καλύτερο. Ο Σταμάτης θα παίξει ούτως ή άλλως τον Οκτώβριο ή και πιο πριν, υπάρχει δηλαδή εναλλακτική περίπτωση? Ναι, έχω πει ότι θα γυρίσω εγώ, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή ξεκινάω σε λίγο την προετοιμασία μου. Και έχω πει πολλές φορές, ο επόμενος χρόνος είναι και ο τελευταίος μου, έτσι. Θα δούμε, βέβαια, γιατί έχω ξαναπεί, έχω σταματήσει και έχω συνεχίσει, αλλά λογικά βλέπω τις δυνάμεις μου ότι μάλλον για ένα χρόνο ακόμα θα είμαι σωστός. Μετά... Υπάρχει κάποιος άλλος Έλληνας που θα έπαιζε μαζί του, εκτός του Μιχάλη? Κάποια προτίμηση που έχεις? Δεν έχω πρόβλημα, φυσικά. Βέβαια, στο στέλι μου. Στο στέλι μου, στο στέλι μου. Όχι, όχι, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο. Στο στέλι μου, στο Μάιτα, παίζω όποιον δεν με προκαλέσει. Στο Σαμπίδι παίζει κάπα ένα. Έτσι. Κατεβαίνω και ο Άννα να παίξω συγκεκριμένο αγώνα. Με ενδιαφέρει γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το χτυπήσω ακόμα και στο στέλι του. Μπορώ, έτσι πιστεύω. Και που ήταν καλή. Δηλαδή, όχι, αυτό συγγνώμη κιόλα, ναι, για το στέλι, αυτό που λες. Δεν το έχω σκεφτεί. Θα μπορούσα να ξαναπαίξω κι εγώ με κάποιον. Αθλητή. Δεν το έχω σκεφτεί όμως. Μου κάνει πέσει το παιδί, το παιδί θα έπαιζε κι εγώ, ναι. Δεν λέω όχι. Θα έπαιζε με πολύ μικρότερο όνομα. Αν τα λεφτά ήταν τα ίδια, ναι.